σήμερα κάνουμε την κινητοποίηση αυτή, διότι ενώ ανοίγουν τα σχολεία σήμερα για την τρίτη ηλικίου, έχουμε δει από την κυβέρνηση ότι δεν έχει μεριμνήσει για τους όρους που θα ανοίξουν. Δηλαδή, δεν έχουμε δει να γίνονται πολυμάθησεις σε όλα τα σχολεία της περιοχής, να φέρνει καθαριστές και καθαρίστες για να καθαρίζουν ολοήμερα το σχολείο μας και να μεριμνήσει για τους καθηγητές και τους μαθητές, οι οποίοι είναι, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα παρακολουθούν το μάθημα. Την ίδια ώρα που έχουμε τόσα ζητήματα με την τηλεκπαίδευση, που ακόμα μαθητές σε επαρχία δεν κάνουν μάθημα για αυτό το λόγο και χάνουν διδακτικές ώρες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο νομοσχέδιο με χίλια προβλήματα που έχουμε και θέλει ουσιαστικά να κάνει το σχολείο μας ένα πιο εξεταστικό κέντρο, έτσι ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες και να παιδευόμαστε ακόμα πιο πολύ. Είμαστε εδώ πέρα, λέμε στην κυβέρνηση ότι θα την πάρουμε πίσω την Τράπεζα Θεμάτων, όπως έγινε και στο 2014 με τους αγώνες μας, και να μας περιμένουν στους δρόμους εφόσον τελείωσε η καραντίνα και ο κορονοϊός. Ευχαριστώ. Οι γονείς στέκονται στο πλάι των διδακτήσεων των μαθητών και στέκονται απέναντι στο νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση μέσω πανδημίας. Ένα νομοσχέδιο που επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων, ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, όταν βλέπουμε όλοι και με πολύ χαρακτηριστικό σήμερα, την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία, ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση του 1,5 μέτρου που αναφέρει το Υπουργείο στις τάξεις, κυρίως του πολεοδομικού συγκροτήματος των μεγάλων πόλεων. Θα σταθούμε απέναντι σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις που φέρνει το Υπουργείο, που αναγκάζει τους γονείς να βάλουν για άλλη μια φορά το χέρι στη τσέπη, που αναγκάζει τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους όλο και περισσότερο σε φροντιστήρια για να μπορούν να σταθούν τα παιδιά με τις εξετάσεις που εφαρμόζονται στο Λύκειο. Όπως επίσης στεκόμαστε και απέναντι στην πρόσφατη τροπολογία που έφερε το Υπουργείο για τις κάμερες μέσα στα σχολεία. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί η φυσική παρουσία των καθηγητών και των εκπαιδευτών να αντικατασταθεί από κάμερες που θα μεταδίδουν τον μάθημα και θα ενισχύεται έτσι η απόσταση ανάμεσα στους καθηγητές και θα ενισχύεται αυτή η αίσθηση στους μαθητές ότι κάποιος θα τους παρακολουθεί και θα γίνεται μια άλλη μορφή εκπαίδευσης πέρα από αυτή που γνωρίζουμε τις άμεσες επαφές του εκπαιδευτικού με τον μαθητή. Είμαστε εδώ μαζί με τους μαθητές που ζητάμε μαζί τους συνθήκες υγιεινής και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές γύρισαν στα σχολεία και οι συνθήκες υγιεινής εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες. Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις. Οι τάξεις και τα κτηριακές υποδομές που χρόνια τώρα ζητούσαμε να βελτιωθούν στα σχολεία εξακολουθούν να είναι στο ίδιο χάλι. Δεν έχει γίνει τίποτα αυτούς τους δύο μήνες. Δεν προετοιμάστηκαν καθόλου. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μία πρόβα για το Σεπτέμβριο, που τα παιδιά θα χρειαστεί να επιστρέψουν στο σχολείο πάλι σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Συνθήκες επικίνδυνες και για την υγεία των παιδιών και για την υγεία των ίδιων των εκπαιδευτικών, πολλοί από τους οποίους είναι σε ευπαθείς ομάδες. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το μόνο που θέλουν να δείχνουν είναι νούμερα, είτε αφορούν αυτά την εξαποστάσεως εκπαίδευση, είτε την ζωντανή παρουσία των παιδιών στο σχολείο, δεν νοιάζονται καθόλου για την ίδια τη μόρφωση των παιδιών, για τα μορφωτικά τους δικαιώματα, για τα εργασιακά, επαγγελματικά των εκπαιδευτικών και βεβαίως δεν έχει γίνει καθόλου αναφορά για μόνιμες καθαρίστρες στο σχολείο, κάτι που είναι πάγιο αίτημα εδώ και χρόνια και είναι πολύ πιο στην εποχή μας, είναι απαίτηση πλέον και πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί η υγεία όλων μας. Αντίθετα, φέρνουν ένα πολυνομοσχέδιο που αυξάνει τους αριθμούς μέσα στην τάξη, κάνουν το μάθημα reality, δηλαδή στην ουσία αφήνουν, ενώ οι ίδιοι λένε ότι μιλάνε για ατομική ευθύνη, τη δική τους ευθύνη δεν την λογαριάζουν, δεν δίνουν καμία. Οι ίδιοι φαίνεται ότι δεν νοιάζονται καθόλου ούτε για την υγεία, ούτε για τη μόρφωση των παιδιών μας, των μαθητών μας, ούτε για την υγεία όλου του υπόλοιπου κόσμου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.